Μου έδωσε την καλύτερη πάσα. Έχουμε στην άλλη γραμμή τον κύριο Κώστα Μυρίδη. Να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, κύριε Μυρίδη. Καλημέρα σας. Λοιπόν, τι ήταν αυτό που σας έφερε πάλι κοντά στην ομάδα μπάσκετ? Νομίζω η κατάσταση στην οποία ήρθε δύσκολη, έτσι δεν είναι? Η κατάσταση είναι δεδομένη δύσκολη και θεωρώ ότι δεν είναι τώρα δύσκολη. Τα τελευταία 10 χρόνια είναι πολύ δύσκολη. Η ομάδα πάει ωριακά. Που λέω και εγώ, με το περνάει το ένα εμπόδιο, Παναγιά βοήθεια για το επόμενο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα εδώ και χρόνια. Είναι μια ομάδα που χρωστούσε 3, 4, 5 εκατομμύρια από όσα χρωστούσε. Ο άνθρωπος που θα μπορούσε να βάλει αυτά δεν υπήρχε και υπήρχαν μεσοβέζικες λύσεις. Λιγάκι εδώ, λιγάκι ο Σαββίδης, λιγάκι εγώ. Έτσι προχωρούσε η ομάδα. Τώρα ήρθε μια κατάσταση η οποία το πρόβλημα διωγγώθηκε και έφτασε σε οριακό σημείο. Νίκο. Καλησπέρα και εμένα, κύριε Μυρίδη. Δεν ξέρω αν θέλετε να μας μεταφέρετε, όχι όσο συζητήθηκαν χθες σε αυτή τη συνάντηση, αλλά το κλίμα που βγαίνει από αυτή τη συνάντηση. Γιατί μετά από χθες ουσιαστικά βγήκε κάτι θετικό που το είχε ανάγκη να το ακούσει ο κόσμος για την ΚΑΕ εδώ και πολύ καιρό. Και με τη δική σας συνδρομή, αλλά και με την παρουσία αρκετών ανθρώπων του συλλόγου. Δεν ξέρω αν θέλετε να μας μεταφέρετε λίγο το κλίμα από εκεί. Το κλίμα ήταν μια ζήτηση στην οποία μπήκε η πραγματικότητα μπροστά σε όλους, ποια είναι η κατάσταση. Και η κατάσταση λέει ότι η ομάδα, αν δεν βρεθούν κάποια άμεσα χρήματα, δεν θα μπορούσε να συνεχίσει, δεν μπορεί να συνεχίσει. Κατά συνέπεια θα πρέπει να βρεθούν κάποια χρήματα άμεσα για τις ανάγκες του χθες, το επόμενο δεκαημέρου, για να διαχειριστεί όλη η κατάσταση. Εγώ έβαλα κάποια χρήματα για να βοηθήσω όλη αυτή την κατάσταση και πρέπει να βρεθούν και κάποια ακόμα. Αλλά από εκεί πέρα το βασικότερο είναι το εξής, ότι όλα αυτά είναι για να διαχειριστούμε την κατάσταση τις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Αν όμως από εκεί πέρα ο Σαββίδης, τον οποίο όλοι προσδοκούμε τη βοήθειά του, δεν αποφασίσει να βοηθήσει, πάλι το πρόβλημα θα είναι εκεί και ακόμα μεγαλύτερο. Οπότε σε πρώτη φάση θεωρώ ότι φύγαμε από το ωραίο σημείο, φύγαμε από τον κρεμό, έχουμε φύγει, αλλά αν σε 15-20 μέρες δεν αποφασίσει ο κύριος Σαββίδης να βοηθήσει ή δεν το έχει στο μυαλό του το κάνει άμεσα, θα βρεθούμε σε 15 μέρες πάλι μπροστά στον κρεμό. Mm-hmm. Αυτή είναι η κατάσταση. Απλά δεν είναι ευχάριστη, καθόλου ευχάριστη θα έλεγα, θα έλεγα δυσάρεστη και στενάχωρη. Παρ' όλα αυτά εγώ λέω ότι την πραγματικότητα πρέπει να την βλέπεις στα μάτια. Τα προβλήματα δεν κρύβονται κάτω από το χαλί, γιατί και όταν τα κρύβεις βάζεις ένα πρόβλημα κάτω από το χαλί και βρίσκεις 2-3-5. Άρα πρέπει να το δεις το πρόβλημα κατάματα, να δεις τις λύσεις του, ποιες λύσεις έχει και να πάρεις και τις κατάλληλες αποφάσεις. Ακόμα και άμα είναι δυσάρεστη και δεν είσαι ευχάριστη, αν μη τι άλλο να την ξέρεις. Δεν βοηθάει το να την κρύβεις. Σωστά. Mm-hmm. Κύριε Μυρίδη, όλο αυτό το πλάνο, όλη αυτή η προσπάθεια που δεν είναι εύκολη, μπορεί να αποχωρήσει χωρίς την συμπαράσταση του κόσμου? Ή ο κόσμος είναι απαραίτητος παράγοντας την εξίσωση? Ας πάμε λίγο διαφορετικά. Ο κόσμος είναι μια σταθερή αξία για κάθε τμήμα του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι δεδομένο. Mm-hmm. Ότι χωρίς τον κόσμο και ο Σαββίδης δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί το ποδόσφαιρο. Κανένας δεν μπορεί να διαχειριστεί μια ομάδα σε εμβέλεια του ΠΑΟΚ χωρίς τον κόσμο. Ο κόσμος είναι η ψυχή, η ζωντάνια, είναι αυτό που κρατάει ένα σύλλογο ζωντανό και του δίνει οντότητα. Άρα αυτό είναι εκ των ουκ άνευ, δεν το συζητάμε, το θεωρούμε σαν δεδομένο ότι η προσπάθεια του κόσμου και η βοήθεια είναι το σημαντικότερο κομμάτι. Τώρα από εκεί πέρα, έξω από τον κόσμο φυσικά, θα πρέπει να υπάρχουν και παράγοντες, θα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θα βάλουν μπροστά τα στήθια τους μπροστά στο πρόβλημα και όλοι μαζί να βγει ένα καλό αποτέλεσμα. Αυτή είναι η ροή των πραγμάτων. Ναι. Νίκο. Κύριε Μυρίδη, μας εξηγήσατε το πώς μέσα από τη χθεσινή συνάντηση και από αυτά τα χρήματα τέλος πάντων τα οποία δώσατε και εσείς και τρέχουν και άνθρωποι του ΠΑΟΚ κάποιες χορηγίες και προσπαθούν να βρουν έτσι κάποια έσοδα σε αυτή την προσπάθεια. Μιλάμε για έναν ορίζοντα 2-3 εβδομάδων. Επειδή και παλιότερα ήσασταν δίπλα στο τμήμα, απομακρυνθήκατε για διάφορους λόγους, τώρα πάλι είστε πιο δίπλα. Ποια μπορεί να είναι μία λύση, γιατί πλέον η κατάσταση στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ είναι αυτό που πάτε και εσείς εδώ και 10 χρόνια.
Απλά τώρα έφτασε στην άκρη του γκρεμού. Ποια μπορεί να είναι μια λύση ούτως ώστε η ΚΑΕ να γίνει πλέον μια κανονική αθλητική ανώνυμη εταιρεία η οποία θα λειτουργεί σε κάποιες σωστές βάσεις και θα μπορεί τέλος πάντων να έχει τα έσοδά της, τα έξοδά της και να λειτουργεί όπως πολλές ομάδες που διεκδικούν πράγματα στο μπάσκετ. Θεωρώ είναι αρκετά απλά τα πράγματα. Δηλαδή, π.χ. στο ποδόσφαιρο της Σαββίδης έζησε τα παλιά τα χρέη και από εκεί πέρα διαθέτει κάποια χρήματα για τρίτη ομάδα κάθε χρόνο. Κάθε δίσκο πρέπει να βρεθεί και στον ΠΑΟΚ, αν βρεθεί. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια χρέη. Τώρα είναι 3-4 εκατομμύρια, δεν τα ξέρω, αλλά δεν έχει σημασία. Θα πρέπει κάποιος να τα βάλει αυτά τα χρήματα και από εκεί πέρα να πει σαν πλάνο ότι αυτή η ομάδα για να τρέξει με τα δεδομένα της Ελλάδος π.χ. θέλει και ένα εκατομμύριο το χρόνο κάθε χρόνο να βάζει για να μπορεί να τρέχει να είναι αξιοπρεπής και να έχει μια αξιοπρεπή παρουσία στο πρωτάθλημα. Τώρα, η ερώτηση είναι αν μπορεί να βρεθεί αυτός ο άνθρωπος σε αυτή την πόλη. Αν έχει τα χρήματα, αν έχει τη διάθεση, αν έχει την ενέργεια, όλα αυτά για να πάρει αυτό το τμήμα και να το έχει να τρέχει με υγεία. Όπως κάνει ο Σαββίδης στο ποδόσφαιρο. Είναι απλά τα πράγματα. Λείπει ή μάλλον πρέπει να βρεθεί, αν βρεθεί αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος μέσα στο μυαλό του θα έχει αυτά τα δεδομένα και θα έχει και τη διάθεση αλλά και τα χρήματα το κάνει. Γιατί αυτό που έφερε εδώ τον ΠΑΟΚ είναι άνθρωποι οι οποίοι μπήκανε χωρίς να έχουν απαραίτητη υποδομή οικονομική για να στηρίξουν αυτό το έργο. Θα πρέπει δηλαδή όταν αναλαμβάνεις, εγώ λέω, μια τέτοια ευθύνη, να ξέρεις και τι κοστίζει. Και αυτά τα χρήματα να τα έχεις περίσσευμα, όχι να προσδοκάς έσοδα. Εγώ σήμερα έχω το Γενικό Τμήμα Βόλεϊ. Έχω υπολογίσει με 0 έσοδα το τμήμα. Δηλαδή έχω κάνει τον προϋπολογισμό μου και λέω θα κοστίσει τόσο και έχω 0 έσοδα, δεν υπολογίζω έσοδα. Έτσι είμαι σίγουρος. Δηλαδή το χειρότερο σενάριο με 0 έσοδα η ομάδα θα είναι αξιοπρεπής και θα πάει εκεί που πρέπει. Κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει και στον ΠΑΟΚ, στον μπάσκετ, το οποίο δεν υπήρχε. Μπαίναν άνθρωποι οι οποίοι λέγανε θα έχω 1 εκατομμύριο έσοδα, π.χ. και θα βάλω και 200 χιλιάρικα. Τα έσοδα δεν ήρθαν, το 1 εκατομμύριο, ήρθαν 200, 800 έλλειμμα. Και με αυτά και με αυτά φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Από ανευθυνότητες και από ανθρώπους που δεν ξέρανε τι σημαίνει αυτό που πάνε να κάνουν. Και κάψαν και την ομάδα και πιστεύω κάποιοι και οι ίδιοι, έτσι. Δηλαδή δεν κάψαν μόνο την ομάδα. Δεν δημιουργήσαν μόνο σε διέξοδο στην ομάδα. Θεωρώ και οι ίδιοι δηλαδή κάηκαν αυτό. Έτσι. Για να είμαστε και ειλικρινείς και να μην είμαστε και κακοήθεις. Κύριε Αμυρίδη, δίνεται στον κόσμο δίκιο που έχει γυρίσει την πλάτη στην ομάδα και την έχει γυρίσει με επιδεικτικό τρόπο. Ή όχι. Πώς το βιώνεις αυτό. Όχι, προσωπικά όχι, γιατί εγώ βασικά θα ήμουν αυτός ο οποίος πρώτος θα έπρεπε να γυρίσω την πλάτη. Αλλά να σου πω τώρα κάτι, εδώ υπάρχει δεδομένο. Ή μπαίνουμε και βοηθάμε, ή η ομάδα πάει β' εθνική. Παίρνεις μια απόφαση. Δηλαδή το να γυρίσει την πλάτη, ποιον θα τιμωρήσεις. Λέω τώρα εγώ, κάνω μια ερώτηση. Την ομάδα. Ας πούμε ότι γύρισα κι εγώ. Ποιον θα τιμωρήσουμε. Το σύλλογο. Την ομάδα που θα πέσει β' εθνική, δεν είναι. Mm-hmm. Αυτό δεν θα κάνουμε. Υπάρχει κάτι άλλο που θα κάνουμε. Ωραία, αν αυτό είναι επιλογή, ο καθένας υποστηρίζει την επιλογή του. Ο κόσμος τη δική του, εγώ τη δική μου, αν είναι αυτή η επιλογή. Προσωπικά εμένα δεν ήταν επιλογή μου. Και γι' αυτό δηλαδή και μπήκα στη διαδικασία να πω ότι εγώ σε αυτή την προσπάθεια θα είμαι ο πρώτος. Τώρα, αν έκανα σωστά ή δεν έκανα σωστά, δεν έχει σημασία, εγώ έτσι ένιωθα, έτσι το έκανα. Έχετε σκοπό, κύριε Μυρίδη, να είστε ενεργό μέλος της ομάδας μπάσκετ ή ο ρόλος σας είναι βοηθητικός δίνοντας αυτά τα χρήματα που είναι πολύτιμα για την ομάδα? Πώς το σκέφτεστε? Ή δεν το έχετε σκεφτεί? Όχι, όχι. Ενεργός δεν μπορώ να είμαι γιατί βασικά μου λείπει ενέργεια. Ήδη μου λείπει ενέργεια. Δηλαδή, η ομάδα Βόλεϊ, κάναμε μια ομάδα η οποία θα είναι πρωταγωνιστική, ανταγωνιστική του Ολυμπιακού. Ευελπιστώ να μπορέσουμε και να πάρουμε και πρωτάθλημα. Ευχής έργων, αλλά να μην λέμε μεγάλες κουβέντες. Που σημαίνει και έχουμε παίκτες, έχουμε ξένους, σπίτια, αυτοκίνητα. Έχει ένας οργανισμός ζωντανός με απαιτήσεις, που θέλει ενέργεια. Και χρόνο, ναι. Λοιπόν, απ' την άλλη, εντάξει, έχω μια επιχείρηση εδώ πέρα πολύ μεγάλη. Είμαι σε μια επιχείρηση στην Αθήνα εξίσου μεγάλη. Δεν έχω ενέργεια. Και θα πρέπει δηλαδή να σκεφτούμε ότι το σημαντικότερο είναι να μπορείς να είσαι υγιής για να έχεις αξιοπρέπειά σου και μετά από εκεί πέρα όσο μπορείς να βοηθήσεις στον βαθμό που μπορείς για να μην
πάμε πίσω σε αυτό που είπα. Ότι όταν κάνεις πράγματα που δεν μπορείς, κάνεις κακό και στην ομάδα, κάνεις και στον εαυτό σου. Θυμάμαι, μας είχατε πει πάλι εδώ στο ΠΑΟΚ 24 ότι όταν κάνετε κάτι θέλετε να το κάνετε καλά και όχι να το κάνετε μισές δουλειές. Αυτό το συζητάω. Αυτό είναι, αυτό είναι εκ των νου κάνες. Ναι, δηλαδή θεωρώ ότι θα πρέπει να κάνεις αυτά που μπορείς να είναι καλά. Διαφορετικά δεν πρέπει να τα κάνεις. Ναι. Νίκο. Δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Ίσως αν από τη χθεσινή κουβέντα εκφράστηκε κάποιο, κάποια, όχι διάθεση, δεν μου είχε τη λέξη να πω την αλήθεια, αν εκφράστηκε κάποιο κλίμα από τους ανθρώπους του ΑΣΥΓΜΑ, το ρωτάω γιατί ο κύριος Αμυρίδης ήταν παρόν, όσον αφορά τη στήριξη του κύριου Σαββίδη, αν γνωρίζει κάτι παραπάνω, αν προκύπτει κάτι που είναι καινούριο. Όχι, εδώ τώρα πιστεύω δηλαδή ότι θέλω να πιστεύω ότι ο κύριος Σαββίδης θα βοηθήσει, θέλω να πιστεύω. Από εκεί πέρα όμως εγώ προσωπικά σαν Αμυρίδης λέω ότι αν θέλει να βοηθήσει θα είναι εφήσεργο και θα του χρωστούμε ευγνωμοσύνη, αλλά ακόμα και αν δεν θέλει θεωρώ ότι ο σεβασμός προς το πρόσωπό του πρέπει να υπάρχει. Είναι δική του απόφαση, δεν έχει καμία υποχρέωση στην ΚΑΕ, άρα η όποια βοήθεια ή μη βοήθεια για μας πρέπει να σημαίνει το ίδιο πράγμα. Θα πρέπει ο σεβασμός προς το πρόσωπό του για αυτά που έκανε για τον ΠΑΟΚ να είναι ο ίδιος. Αν η επιλογή του να βοηθήσει, θα ζούμαστε λίγο παραπάνω ευγνώμονες, αλλά και αν δεν βοηθήσει, πάλι το ίδιο θα ισχύει. Για την απόφαση, κύριε Μυρίδη, της πρόσκλησης του κύριου Φλεβαράκη, μέτρησε η εικόνα που έχει για τον ΠΑΟΚ, μέτρησε η εμπειρία του, μέτρησαν όλα μαζί. Τι σας οδήγησε? Εντάξει, επειδή εγώ δεν μπήκα σε αυτές τις ειδήσεις και δεν θέλω να πω γιατί. Για να μπει σε αυτές τις συζητήσεις πρέπει να έχεις γνώση και άποψη των πραγμάτων για να πεις την άποψή σου. Ναι. Και όταν δεν γνωρίζεις ένα θέμα, όταν κάτι δεν το γνωρίζω δεν εκφράζω και άποψη. Και τώρα εγώ με τον μπάσκετ, επειδή το έχω πολύ καιρό, δεν έχω άποψη. Ναι. Και αυτή που δεν έχω άποψη δεν θέλω να πετάω κουβέντες στον αέρα, έτσι να μιλάω για να μιλάω. Οπότε στο συγκεκριμένο θέμα δεν έχω καμιά άποψη. Εγώ αυτό που είπα είναι πόσα χρήματα χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να τρέξει η ομάδα μέχρι ο κύριος Σαββίδης να πάρει μια απόφαση που η αίσθηση μου θα είναι θετική, αλλά αυτή είναι αίσθηση, δεν ξέρω κάτι, δεν είναι κάτι χειροπιαστό. Ναι. Η δική μου άποψη και η δική μου αίσθηση είναι καθαρά. Οπότε να τρέξει η ομάδα, να πληρώσει κάποιους παίχτες, να πληρώσει κάποιες πρώτες υποχρεώσεις, να δει για προπονητή, να κινήσει να λειτουργεί, να πάρει μπρος η μηχανή. Εγώ προσωπικά θα πω στον ερασιτέχνη και τα έσοδα από τα διαρκεία του βόλεϊ γυναικών, τα όποια έσοδα τα δώσουμε στο μπάσκετ. Χειρονομία περισσότερο σαν χειρονομία και όχι σαν νούμερο χρηματικό. Ό,τι έσοδα έχουμε από το γυναικείο βόλεϊ από τα διαρκεία, θα τα δώσουμε στην ΚΑΕ σαν μια χειρονομία καλής θέλησης, σαν μια χειρονομία για να βάλουμε στο φιλότιμο και όλους αυτούς που γυρίσαν την πλάτη. Έχετε βάλει βέβαια στόχο, όπως φαίνεται, να έχετε όντως μηδέν έσοδα στην ομάδα βόλεϊ γυναικών. Ναι. Έχετε βάλει στόχο, λέω, να έχετε όντως μηδέν έσοδα στην ομάδα γυναικών. Το έχετε βάλει στόχο. Ναι. Λαριτιλίκια. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μυρίδη. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι μέσα στις δυνατότητες μου. Ναι. Οπότε, εντάξει, μέχρι και όλα καλά. Όντως, η προσπάθεια που γίνεται στην ομάδα βόλεϊ των γυναικών είναι αξιέπαινη. Νομίζω ότι η ομάδα ενισχύθηκε. Και από τις ισορροπίες που ξέρω εγώ τουλάχιστον, προφανώς και καλύτερα, νομίζω ότι είναι σε θέση να είναι ανταγωνιστική για τις πρώτες θέσεις. Φαντάζομαι είστε ικανοποιημένος, έτσι δεν είναι, από τις κινήσεις? Κοιτάξτε, η ομάδα που κάναμε είναι πιστεύω πάρα πολύ καλή. Και ο προπονητής, σκεφτείτε ότι τρία χρόνια ανεβαίνουμε κατηγορία και πέρυσι στις Νεανίδες πήραν πρωτάθλημα Ελλάδος. Ναι. Είμαστε πρωταθλητές, δεν είναι Ολυμπιακός. Μέσα σε τρία χρόνια λέει, κάναμε ομάδα με παιδιά τα οποία πήραν το πρωτάθλημα. Πολύ σημαντικό. Οπότε θεωρώ γίνεται μια πολύ καλή δουλειά. Αυτό φάνηκε και στα αποτελέσματα φυσικά. Και θέλω να πιστεύω ότι φέτος το πρωτάθλημα θα είναι πολύ ανταγωνιστικό και πιστεύω ότι εντάξει. Θα έχουμε δύο πρώτες θέσεις πιστεύω. Δηλαδή θα πρέπει να βάλουμε αυτόν τον γκολ για να είμαστε οι πρώτοι ή δεύτεροι. Μακάρι να στηρίξει ο κόσμος. Γιατί νομίζω και οι κοπέλες έχουν ανάγκη να νιώθουν ότι παίζουν, ναι, σε μια έδρα, με συνθήκες έδρας. Να σου πω τώρα κάτι. Εγώ περισσότερο τον κόσμο το νιώθω από την ανάγκη που έχουν τα παιδιά που παίζουν.
Αυτά δηλαδή έχουν μεγάλη ανάγκη από τον κόσμο. Το λέει το εισπράττω. Εγώ στο προσωπικό επίπεδο λέω εντάξει. Εγώ θα κάνω αυτό το πράγμα που κάνω, θα το κάνω καλά και από εκεί πέρα ο κόσμος θα κρίνει και θα αποφασίσει. Ναι. Όποιος θέλει να έρθει να μας δει και να στηρίξει την προσπάθεια θα έρθει, όποιος θέλει δεν πειράζει, όλα καλά. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μυρίδη. Πάντα είναι χαρά μας να μιλάμε γιατί δεν φιλτράρετε αυτά που λέτε, λέτε πάντα αλήθειες και δεν οροποιείτε καταστάσεις ή να έχετε υπερβολή στο λόγο σας. Και είναι πάντα νομίζω ευχάριστο και για τον κόσμο να σας ακούει. Δεν πιστεύω, δηλαδή την αλήθεια, η αλήθεια είναι εκεί και πρέπει να την κοιτάμε στα μάτια. Μακάρι να πάνε όλα καλά για την ομάδα μπάσκετ. Το ελπίζω προσωπικά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Έγινε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.